Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε παιχνίδι πρωταθλήματος για τη League 5 μεταξύ των ομάδων του Ρούτι. Έχουν και την πρώτη επίθεση του παιχνιδιού εναντίον των Καπουτσίνο Knights. Καλό παιχνίδι να έχουμε με σκορ και θέαμα, χωρίς τραυματισμούς. Λογιανόπουλος για τους Καπουτσίνο, θα φέρει την μπάλα προς τα έξω. Σουτ για δύο είναι άστοχο από τον Κουτσουράκη. Μακώστας για τρεις αστοχή, κεφαλιά προς παλεύει, η μπάλα καταλήγει ξανά στην κατοχή των Καπουτσίνο Knights. Πρέπει το καλπάκι της να πιέσει, αλλά περνάμε χώρο του κέντρου Καπουτσίνο. Το passing game του Τρουμπής αμέσως επιστρέφει προς τον Παπακώστα. Άστοχη προσπάθεια στη συνέχεια Καλπακίδης. Θα πάρει το πουλάπ από μέση απόσταση, δεν θα βρει το στόχο. Εύκολο rebound και συνέχεια για τους Καπουτσίνο Knights. Γιαννόπουλος αμέσως για τον Βακάουστα. Κεφαλιά κόστα τη 45 αστοχή. Επιθετικό Ξουλογιαννόπουλος, πολύ σωστά διευθυντής. Έτσι πράγματα. Σίβης αμέσως στο ζωγραφικό για τον Τζόλι. Θα πετύχει το καλάθι και θα ανοίξει λογαριασμό για την ομάδα του. Πάσα για τον Ξυλογιαννόπουλο, την παραλαμβάνει και τελειώνει τη φάση των εφηδιασμών. Γρήγορη απάντηση από τους φιλοξενούμενους. Για δύο από τον Ζησίδη, από το ύψος του Χάιπος, θα βρει το στόχο. Ξυλογιαννόπουλο. Έξω έχει μπάλα στον Παπακώστα, κεφαλιάκος. Πολύ ωραία για τον Ξυλογιαννόπουλο, το πιο μαρκάρι, το σύντομο δεν είναι καλό. Κορυφή για τρεις, τους κατεβάζει το rebound και ο Παπακώστας πρόχνει μπροστά. Τσουράκης, λέει θα τελειώσει τον εφηνιδιασμό από τα δεξιά. Τσόλης και τον Ζησίδη και τώρα Καλπακίδης. Περιμένει να ανέβουν και οι υπόλοιποι. Πάω τώρα του κεφαλιάκου. Επαναφορά και Ζησίδη σε ευστοχή από τη γωνία. Αστοχή, αγάρα του Τζίμι, μπάλα θα φτάσει στον Ζησίδη. Ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, αφήνει για τον Καλπακίδη. Ξανά Ζησίδης. Στα 8 δευτερόλεπτα επίθεση του Ρούτης. Πάνε και την μπάλα Ζησίδης, είναι για τον Ξυλογιαννόπουλο. Για τον Παπακώστα, όπως για τον Κουτσουράκη, δεν θα πετύχει το καλάθι, θα ήταν εκπληκτικός εφηδιασμός, ειδικά μετά την πάση του Παπακώστα. Καλπακίδη στην Μπομπίτα, λαμπόμπα αστοχή. Ξυλογιαννόπουλος μπροστά, Κουτσουράκης ξεχασμένος, θα τελειώσει την πάση του εφηδιασμού. Ο Παπακώστας σαν μπάλα, Ξυλογιαννόπουλος για το κεφαλιάκο, περνάει η μπαλιά.
Ρούντι τώρα στον εξηγιασμό. Τζόλι θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει το lay-up. Σιλογιανόπουλος, μπροστά για τον Κουτσουράκη με λόμπα, δεν θα ευστοχίσει μπροστά από τον Γιώργουλου. Γυρίζουμε την μπάλα στην περιφέρεια πάρα πολύ ωραία. Καπουτσίνο, ξεκινάει να στοχίσει. Στις βολές. Είναι ξανά. Έχει το καπουτσίνο. Η στιγμή περνάει όπως όπως. Η μπάλα όμως φτάνει στα χέρια του Ζησίδη.
και στροφή μπροστά για τον Μπακέλα. Πολύ δύσκολο καλάθι παρά την άμυνα του Κουτσουράκη πάνω του. Τζιτζής στο σουτιά 2 είναι μέσα με ταμπλό. Κατεβάζει τη διαφορά στους 4. Αναφορά στα 40 δευτερόλεπτα που έχουν απομείνει για το πρώτο δεκάλεπτο. Παπακώστας. Στραπάσα του κυριστή Τζίκου. Τριβής με ταμπλό θα ευστοχίσει. Παπακύρης. Παίζει με τον χρόνο. Άρα δεν είναι καλή πάσα για τον Μπακέλα προς τα έξω. Περνάει η επίθεση της Ντουρούτης. 5,7 τώρα για τους Καπουτσίνο. Κεφαλιάκος στην προσποίηση. Προσκυμάει τον Παπακώστα που είναι ξεμαρκάριστος. Δεν θα χτυπήσει τον μπάζερ μπίτερ. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει η πρώτη περίοδος. Τις λεπτομέρειες μπροστά η ομάδα της Ντουρούτης με 14-13. Στράφει στο παρκέ για το δεύτερο δεκάλεπτο. Με τους Καπουτσίνο Νάιτς είναι έτοιμοι για την πρώτη επίθεση. Μετά είναι ένα καπουτσίνο. Πάμε μπροστά. Για τρεις του Τρουμπής. Ο Γιάννης όχι. Ο Γιώργος στο rebound. Αλλά μπροστά για τον Ζησίδη. Deflection από τον Παπακώστα. Δεν αφήνει να φύγει ο συνδυασμός. Επαναφορά. Ο Γιώργος θα πάρει αμέσως το φάουλ. Αλλάζει τελείως παιχνίδι. Μπακέλα ξανά και
αυτό μέσα και time out. Πάμε στον Άιτ, πάμε σε μια μικρή πάυση και επιστρέφουμε. Επιστροφή από το time out. Για τον Κεφαλιάκο, ο οποίο θα πάρει τον κόκκι ανάμεσα από δύο αμυντικούς και θα πετύχει το Χαλάφι. Καλβακίδης. Μπακέλα, ο οποίο θα κάνει το drive. Αφήνει για τον Ζητσίτη, το πίσω πρόσωπο. Ψηλά, ο Καρυμπίδης. Βάζει το στο Χαλάφι, με δεύτερη προσπάθεια. Μπροστά με τα κετώμα. Λοιπόν, που μάζεται. Μπακέλας. Θα πάρει την επίδυση πάνω του. Αυτό εκεί. Γιανόπουλο. Ακώστα. Ποιος θα αυτοκίσει. Μπακέλας για τον Καλμακίδη, φρενάρει την επίθεση του Μπακέλας. Συνέχεια θα στοχεί στο σουτ για δύο από τη γραμμή του φάουλ. Βλάζει το παιχνίδι, αλλά και στον Λεγανόπουλο. Δεν θα είναι καλά του στη συνέχεια. Έχουμε 26-17. Την μπάλα περνάει από τον Παπαγεωργίου, ο οποίος την κρατάει τελικά στην κατοχή της ομάδας του. Συσίδη, μέσα από την Καλπαϊκή διαστολή. Παπακώστας τελικά μαζί με το rebound. Πάρα πολύ ωραίο στην καρδιά της άμυνας της Ζουρούτης. Μετάει 26-19. Περνάει, περιμένουν να βρουν και οι υπόλοιποι. Τουράκι δεν θα πάει. Με βήματα χωριώνεται ο Καρυμπίδης πάνω στην άμα του Ψιλεγανόπουλου. Ο διάστερα. Το πόρισμα. Ευκαιρία τώρα για τους καπουσίνους να μιλήσουν λίγο ακόμα. Τουράκι δεν θα εξαιρθεί στην προσπάθειά του. Επιστρέφει την μπάλα. Ο Κυριστιτζή μπέρδεψα Κυριστιτζή με το Πακώστα. Κάπου στην συνέχεια. Δεν πάει προς το καλάθι. Θα στο εκεί στο layout. Μπροστά η μπάλα για τον Ψιλογιανόπουλο. Και το σούτ του Κυριστιτζή για δύο. Θα καταλήξει στο καλάθι. Thank you.
Παπαδόπουλος για τον Κουτρουμπή. Θα το πάρει το συντομικό. Φύγει αυτό μέσα. Τα χρώσταγε. 29-24. Μειώνουν οι Καπουτσίνο Νάιτς. Κατεβάζει τη διαφορά στο καλάθι, 29-27. Συνεχίζεται με το προσωπικό rebound και καλά από τον Μακέλα. Βγαίνει νικητής από την αναμέτρηση. Περνάει από όλους. Νομίζω έχει βρει και εγώ αυτή την εντύπωση. Έχω τώρα το δίνει και ο Καρυπίδης στους διαιτητές στο στήριγμα. Πάση με τους μέσους ο Ξυλογιαννόπουλος θα πάρει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή το βολό. Η Δουρούτη σταθερά μπροστά μέχρι στιγμής λεπτομέρειες. Επιστροφή στο παρκέ και από το τρίτο δεκάλεπτο. Καραμπίδης με την μπάλα, θα πάρει την προσπάθεια. Ο Παπακώστας αλλάζει παιχνίδι για τον Μητρουμπή. Γιαννόπουλος για τον Κυριστιτζή, οπλισμένος, δεν θα εστωσίσει για τρεις. Λοιπόν, και τώρα Καρπακίδης. Γεωργίου. Καρυπίδης. Κάνει την, το εύκολο lay-up στο για δύο Καρυπίδη σε κοντά την άλλη πλευρά. Σουράκης για τον Ξυλογιαννόπουλο. Ο Λέκας μαζεύει το rebound και τώρα μπροστά η μπάλα στον Καρυπίδη, ο οποίος δεν έχει βιαστεί να πάει στον εκμηδιασμό. Τσουράκη στα στο κείμενο την πάσα της νοθές του Παπακώστα. Λέκας τον Καρυπίδη αυτή τη φορά παίρνει το στόχο. Κουτσουράκη, θα σου δίνει τις καλύτερες οικογένειες να χαθεί ένα τέτοιο καλάθι.
Γιαννόπουλος, καλάθι και φάουλ, μετράει κανονικότατα, έχει ξεκινήσει το βηματισμό του. Παχώστας, πολύ ωραία η Μπομπίτα, θα καταλήξει στο καλάθι, κάνοντας το 35-34, θα τεπάσουμε ξανά τη διαφορά στο καλάθι, η Καπουτσίνο Νάιτς, θα πάμε σαν για τον Γεωργούλη, θα σε επιστρέφει αμέσως την μπάλα, Λέκας, για δύο είναι μέσα. Από μέση απόσταση. Περνάει με λόμπα πολύ το σουτ. Γεωργούλης πέφτει και παίρνει την κατοχή την ομάδα του Παπαγεωργίου τώρα. Αλλά και σταθερά. Σουτ είναι μέσα από τον Καρυμπίδη. Φτάνει τους 8 πόντους. Και κάνει το 39-34. Σβελιανόπουλος. Στην παραθεχνία του Παπαγεωργίου, ο οποίος θα τρέξει από τον αριστερό διάδρομο, θα πάει και μέχρι το καλάθι, θα πετύχει τον εθνιδιασμό. Πολύ ωραίο το τελείωμά του. Τζις αστοχή, ο Βούλης μαζί με τον Μπάου. Πόσες φορές βγήκε εκτός, φάουλ του Γεωργούλη τώρα πάνω στον Παπακώστα. Γίνει νικητής ο άσυστο Καπουτσίνο από αυτήν την διεκδίκηση του rebound. Γιαννόπουλος δεν θα πάρει το σουτ. Λέκας είναι πάνω του. Περνάει ο Γιαννόπουλος, ελάτε τον Παπακώστα, Γεωργούλης αυτή τη φορά κλέβει και αφήνει για τον Καλπακίδη. Κοντή μπροστά για τον Καρυμπίδη, μέσα και αυτό. Time out, σε μια μικρή πάση για ανάση και επιστρέφουμε. Επιστροφή από το time out. Παλιάκο, ο οποίος θα πάρει την επίθεση πάνω του με δύο αμυντικούς γύρω και θα ευστοχίσει. Είναι και ο Καλπακίδης στην εξίσωση, αλλά δεν μπορεί να μαζέψει το rebound.
Μαλιάκο. Πολύ καλή άμυνα και η επιστροφή μάλλον από τον Καρυμπίδη. Καλά προς τον Μακέλα. Θα στοχίσει η Λέκα στο επιθετικό από την άλλη πλευρά. Συλλογιανόπουλος μαζεύει καμία φορή πάνω. Καλά προς τον Παπακοστά. Θα τελειώσει η φάση. Από την τύπη ενέργεια θα μιλήσει σε 40-30 αυτό. Επαναφορά από τη sideline για τον Ντουρούτη. Τον Μπακέλα από πολύ μακριά, θα στοχίσει στους 3. Ντουρούτης κατεβάζει για αυτήν για τον Σιλιανόπουλο. Ο Παπακώστας θα γυρίσει τελικά προς το καλάθι. Δεν θα βρει το στόχο Γεωργούλης. Καλπακίδης η Λόμπα. Καρυμπίδης θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Έφτασαν τους 14 πόντους και γίνεται ο πρώτος σκόρερ. Αφήνει πίσω τον Μπακέλα με 12 και 11. Ακολουθεί από την απείραντη. Ο κύριος Φιτζής. Ο Γιαννόπουλος. Πάσα δεν είναι καλύτερο στον κεφαλιάκο. Είναι το πιο δυνατή από ότι θα τιμή θέλε ο ίδιος. Ο Παγκύρης τον αφήνουν μόνο του, θα πάρει το σούτ από την κόρυφη. Κατεβάζει και αφήνει για τον Ξυλογιανόπουλο. Ο Μακώστας παίρνει και το διάδρομο, δεν θα τελειώσει το κουπ. Κερκίδης, θα πάει κοστός, θα πάρει το φάουλ από τον κεφαλιάκο. Πολύ καλό το φούτγκορ, θα τελειώσει τη φάση από τα δεξιά. Ραζόν Ρόντο. Και 49-40. Όπως μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Καρυμπίδης θα ευστοχίσει, μπάρα λέει ο διοικητής. Τελευταία στιγμή για τον Σιλογιαννόπουλο. Αυτό για τον Κυριτσούκη που σπλιτάρει ξανά. Με αλλαγή πορεία στον αέρα. Θα βρει τον κεφαλιάκο, ο οποίος θα στοχίσει στη συνέχεια. Με κρεμασμένο τον Λέκα πάνω του. Μακέλας. Τον Γιώργουλη δεν θα μπορούσε να τελειώσει το reverse layup. Αρχίζει όμως την ευκαιρία τη γραμμή των βολών. Γιαννόπουλος, προστρέφει και η μπάλα. Πολύ ωραία πάσα του στον Παπακώστα. Κεφαλιάκος. Στόχο από τον Λέκα στα 4 δευτερόλεπτα και φάουλ του Παπακώστα. Η παραφορά είναι στο χώρο του κέντρου με 2,3 δευτερόλεπτα. Ο λόγος σουτ.
Μπακίδη περνάει, θα πάρει το σούτ, αλλά δεν θα βρει το στόχο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το χρονόμετρο. Όπως και να έχει, έντονα και με εκείνα θα κλείσει η τρίτη περίοδο με τη Δουρούτη να βρίσκεται σταθερά μπροστά μέχρι στιγμή με 51-40. Παιχνίδι εναντίον τη τέταρτη περίοδου. Ένα μάτς που δεν έχει βγει απόλυτα ο αντίπαλος. Να η Δουρούτη έχει την εικόνα ότι μέχρι στιγμής το κοντρολάρει. Κάνα μαξιλαράκι ασφαλείας των 9 πόντων, των 11 πόντων μέχρι στιγμής. Καλή δεν το διατήρησε σε αυτό το τελευταίο λεπτά. Παπαγεωργίου, να το δω στο πιάστηρης. Γιωργούλης έχει μαζέψει το rebound, δεν θα στοχίσει και η μπάλα εκτός από το χέρι του Ζησίδη. Συντζής αμέσως, βαστοχή. Στα δεξιά για τον κύριο Στιτζή, Παπακώστας επιστρέφει την μπάλα, πολύ ωραία αλλαγή για τον Κουτρουμπή και καλά πλέον από την Ωνάης. Μπασχετικό τα διφάση, πολύ ωραίος ο εξηγιασμός. Γιαννόπουλος ξανά έξω στον κύριο Στιτζή. Ούτε τώρα για τρεις. Καρυμπίδης. Πρέπει να είναι βήματα ο Καρυμπίδης στη συνέχεια. Γιαννόπουλος στην προσπάθειά του. Παπακώστας. Αλλάζει παιχνίδι για τον Κουτρουμπή. Παίρνει την εσωτερική. Θα πάρει και το σουτ με τον Παπαγεωργίου. Πάνω θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. Αυτά κάνεις και με τρελαίνεις. 51-44. Πάω τώρα του κύριου Στιτζή. Ζησίδη ζήτησε να πάρει την μπάλα στο post-up καθώς έχει τρία ατομικά φάουλ ο κύριος Στιτζής. Μέσα η μπάλα στο ζωγραφιστό, βοηθάνε και οι υπόλοιποι Knights. Η κατοχή παραμένει για Δουρούτη και 5 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Μπακίδης περνάει, δεν υπάρχει σουτ, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Επαναφορά της Άγιας. Στην προσπάθειά του Παπακώστας. Διάδρομο, το γύρο στεπ και το καλάθι. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, το έχει αυτό. Θα μείωσε σε 51-46. Κοριτάτε καλά, θα κάνει μπίδι, ο οποίος θα είναι 20 πλέον. Θα κάνω πρώτο
σκόρερ. Έχει δώσει πολύ ενέργεια, κυρίως επιθετικά, στην ομάδα του Γιούρου. Τι Παπακώστας, πολύ δύσκολο τελείωμα. Με ωραίο touch. Καλώς την άμεση απάντηση για δύο. Σιβής αστοχή. Πλάει εδώ τη μαγιά από το passing game του Γιούρου της. Για τον Παπακώστα. Μέσα. Για τον Κουτσουράκη. Εκπληκτικό το 1-2 και το τελείωμα από τους Knights. Κάνουν στον ύπνο εδώ την άμυνα του Γουρούτη. Καλπακίδη. Καλιοργίου για τους τρεις. Είναι άστοχος. Και πάμε σε time out από την Γιούρου, καθώς βλέπει τους αντιπάλους να πλησιάζουν στον πόντο. 53-52 για να γρυπάψει το τέλος. Επιστροφή από το time out και συνέχεια στο παιχνίδι. Δευτερόλεπτα τελικά οι συμπαίκτες του στα πετάει ή όποια προσπάθεια δημιουργίας ρήγματος. Ευκαιρία για τους Καπουτσίνο να περάσουν και μπροστά τα αρκετά λεπτά παιχνιδιού. Παπακώστας περνάει το finger roll κάτω από τα χέρια του ψηλού για το 53-54. Κάνουν την ολική επαναφορά οι Knights. Έχουμε ξανά παιχνίδι τα υπόλοιπα 4,5 λεπτά που απομένουν. Είπατε ένα μάτς με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Ζησίδης ευστοχή για δύο από μέση απόσταση. Γιαννόπουλος πάλι για τον Κεφαλιάκο. Ζησίδης Λονταριπίδη. Φτάσει μέχρι μέσα, πολύ καλή άμυνα του Κουτρουμπή. Σε σωστό σημείο έβαλε το κορμί του, δεν επέτρεψε σε Γαρμπίδη να τελειώσει την φάση όπως θα ήθελε. Κουτουράκης σταματάει την τρίπλα και βγάζει ψυχή στον Κεφαλιάκο. Θα πάρει τελικά αυτό το σούτο από τον κορυφή. Δεν είναι καλό, Κουτρουμπή πετάγεται προς την πορεία της μπάλας. Αλλά δεν μπορεί να διατηρήσει την κατοχή. Τρεις είναι άστοχο, Γεωργούλης θα επιθετικό. Κεφαλιάκος και τώρα Καρυμπίδης. Χάσει την μπάλα. Την εντύπωση ότι αποχώρει Καρυμπίδης την μπάλα. Τουλάχιστον έτσι όπως φάνηκε από εδώ. Μπάλα έξω για τον Μεσίδη. Το πάτημα από τον Καρυμπίδη. Δεν θα μπορέσει να τελειώσει. Θα πετάξει την μπάλα μπροστά ο Καρυμπίδης. Αλλά ψηλογερό προσκλέδι. Κουτροπής με ταμπλό για τρεις είναι μέσα. Ψυχολογικό σουτ. 95-57. Νάτσι ξανά μπροστά. Γεωργούλης εξώ για τον Καρυμπίδη. Ποιος μαζεύει φόρα. Φύγει για τον Ζησίδη. Στα 6 δευτερόλεπτα Τσόλης για 2. Εξοχή. Δεν παρατάει καμία από τις 2. Το σκορ στο 57-57, 2 και 20 πίσω από το του παιχνιδιού. Αυτό το σκορ από τον Κουτσουράκη. Θα πάρει το φάουλ από τον Παπακώστα. Μόλι παραφορά.
Μπαρτσόλι, δεν θα πετύχει το 2 στα 2. Βακέλας, το Ζησίδη. Η Λόμπα για τον Καρυπίδη. Θα κάνει ξανά την μπάλα προς τα έξω, θέλει να παίρνει, θα πάρει την επίθεση πάνω και θα πάρει το φάουλ για 2. Φρενάρει και θα κάνει βήματα. Κάνει την κατοχή. Χάνει τον εφνιδιασμό. Η Δουρούτη. Λογιανόπουλος. Θα πάρει την επίθεση πάνω του. Αστοχή. Του Κρουμπής. Κάζει για τον Λογιανόπουλο. Παπακώστα στην Πομπίτα. Καλάθι και φάουλ. Άλλο ένας της ψυχολογίας, Παπακώστας στάνει τους 16. Παπακώστας δεν θα πετύχει το έμεσο τρίποντο. Βαγγέλας θα πάρει το φαουλ από τον Κουτσουράκη. Είναι το νούμερο 5 για τους Καπουτσίνο Νάιτς. Θα τον στείλουν στις βολές. Βαγγέλας αστοχή στην πρώτη του βολή. Στην δεύτερη και βάζει την ομάδα του μπροστά με έναν. Παπακώστα θα πάρει το φάουλ από τον Γεωργούλη. Είναι το νούμερο 3 για την Δουρούτη. Έχουμε ένα και 3 στο χρονόμετρο. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν. Το θέμα είναι πού θα το δώσουν. Και ο Κεφαλιάκος. Πολύ ωραία προσποίηση. Παίρνει την επαφή και βάζει το καλάθι. Και την ομάδα του μπροστά με έναν. 60-61 η Καπουτσίνο τώρα σε ρόλο οδηγού. Περνάει ο Καρυπίδης, έστω και έτσι θα βρεθεί τεταπέδι με το καλάθι. Τα ευστοχής, αυτό είναι που μετράει στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο βήμα, κάτι άλλο. Παπακώστας, πολύ ψηλά, τέλειο το τελείωμά του, χρησιμοποιώντας το ψηλό σημείο του ταμπλό. Σε άψογη κατάσταση έχει πάρει τους Knights από το χέρι στις τελευταίες επιθέσεις. Αριστίδης θα πάρει και το φάλο του Ξυλογιανόπουλου, ο οποίος τον ακολουθάει σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Άστοχη πρώτη βολή. Δεύτερη και 63-63. Έχουμε time-out από την Δουρούτη. Πάμε σε λάθος εγώ από τη γραμματεία δικά μου. Δίνουμε συνέχεια στο παιχνίδι. 28 δευτερόλεπτα ακόμα και η μπάλα στα χέρια των Knights. Λογιανόπουλος για τον Κουτσουράκη που θα επιστρέφει. 12 δευτερόλεπτα για τους Knights. Πολύ καλή πίεση. Παπακώστα τι πήγε να βάλει και Παλιάκος ούτε τώρα Καλπακίδης σούτι για 3 από τον Ζησίδη, αστοχή και θα χρειαστούμε έξτρα χρόνο για να βγάλουμε νικητή σε αυτή την αναμέτρηση με τα 40 λεπτά να τους βρίσκουν ισόπαλος με 63-63. Έναρξη του πενταλέπτου με τον Καλπακίδη να ξεκινάει με αστοχή Μπομπίτα. Θα δώσει την ομάδα μπροστά με 2. Λεγανόπουλος. Κεφαλιάκος, ευστοχή στην Μπομπίτα. Απαντάει με το σχέδιο με τον ίδιο τρόπο.
Βαρχέλας για τον Ζησίδη. Θα ευστοχίσει, Γεωργούλης μαζεύει το επιθετικό. Κάνε ένα φάουλ, η διευθυντής προς τα χέρια, οκ. Πάμε παρακάτω. Γιαννόπουλος, θα μπει και θα βγει, Γεωργούλης μαζεύει το rebound. Βαγγέλης αλλάζει, Ζησίδης αστοχή. Σουράκης θα πάει μέχρι μέσα και θα τελειώσει την πάσα στα δεξιά. Βαγγέλας από πολύ μακριά. Ο Σούφος θα καταλήξει ο Έριμπολ. Γιαννόπουλος. Παιχνίδι. Παίρνει τις επαφές. Παίρνει την μπάλα προς τα έξω στον Παπακώστα. Γιαννόπουλος από την κορυφή. Παπαϊόν όμως επιμένει και τώρα φάουλ από πίσω. Το οποίο φορά είναι το Παπακώστας. Η πάσα εκτός από χέρι Γεωργούλη. Αλλαγές για τη Δουρού, την Καρυπή της περνάει στον αθλητικό. Καστή πάσα, Παπακώστα, συμπάλα στο καλάθι. Τρομερή συνεργασία. 66-69. Ζουγιάτρης, δεν θα συνεχίσει. Προσπαθεί αυτό ο Καρυπίδης, Παπακώστας, για περνάει μπάλα, το παρατρίχα. Δεν θα τελειώσει όμως τη φάση μπροστά. Ο Κουτσουράκης θα πάρει όμως το φάουλ. Θα πάει στην Αγγόλο. Παπακώστας θα βγάλει στο κεφαλιάκο. Δύναμη και θα πάρει το φάουλ από πίσω. Φάουλ νούμερο 5 και για την Δουρού, την κεφαλιά κοφτής βολές σε bonus game πλέον. Και η Καπουτσίνο Νάινς. Δύο. Βούλης. Καρυπίδη. Και θα πάρει το φάουλ από τον κεφαλιάκο με το σώμα διευθυντής στις βόλες ο Καρυπίδης. Επαναφορά ξανά για την Δουρούτη. Πολύ ωραία συνεχίζει. Στο κήπο Καρυπίδης, Γεωργούλης, ούτε τώρα. Κεφαλιάκος καθαρίζει το rebound. Στρογανόπουλος. Κεφαλιάκος. Πάσα καθαρά.
Ζησίδης από την πάσα του Καλπακίδη αστοχή, ο ίδιος μαζί με το rebound. Καλπακίδης μόνος του, πατάει κιόλας. Δεν θα εστοχίσει. Τσουράκης. Τσουράκης ξανά έξω, παίζει και λίγο με τον χρόνο του Τρουμπής. Κώστα, ο οποίος θα πάρει το φάουλ στη συνέχεια και θα πάει στις βολές. Την κάναν τη δουλειά του Σεβέη Καπουτσίνο. Μπακέλα, αμυντικό rebound. Καταγόταν το ποσό, όπως περνάει η μπάλα για τον Κουτσουράκη, ο οποίος θα παίξει το passing game στο κεφαλιάκο. Παίξουμε με το χρόνο εδώ. Οι Καπουτσίνο Νάιτς 30 δευτερόλεπτα ακόμα, 5 για τους Καπουτσίνο, με πολύ λόμπα το shoot. Είναι άστοχο Καλπακίδης. Θέλουν οπωσδήποτε πόντο εδώ η Τζουρούτη, η ομάδα της Τζουρούτης. Λιβίδης. Πάρει το σούτ, Σιλογιαννόπουλος έχει διαβάσει την προπεθέση και παίζει τρομερή άμυνα πάνω στην μπάλα. Σωστή η άμυνα. Αγώνα κεφαλιάκος, 5 δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει κάτι και οι Καπουτσίνο Νάιτς είναι οι νικητές σε μια πάρα πολύ δυνατή αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες με 66-72. Είναι η ομάδα που θα φύγει με τον Ρωσκύλο αγώνος. Φίλες και φίλοι του Μπασκετσίτη, από όλους εμάς, να έχετε ένα καλό βράδυ.